Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Κοντά μας για σήμερα έχουμε τον ιερομόναχο πατέρα Σάβα Γιορίτη, γνωστό και από τις εκπομπές μας, από ανάλογες εκπομπές μας, αλλά και για τον αγώνα που κάνει, απτομετερίζει του διακονήματός του ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, αλλά γνωστός και από τις ομιλίες του μέσα από τα σύγχρονα μέσα. Σας καλωσορίζουμε, πατέρα Σάβα, και πάλι η χαρά μας. Και δική μου χαρά και τιμή. Μεγάλη ευλογία. Ο κόσμος, ο σύγχρονος άνθρωπος, βιώνει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες. Όλοι γνωρίζουμε την περίφημη κρίση, είναι μια λέξη η οποία κυριαρχεί στις μέρες μας, όμως πολλές φορές περιορίζεται στην έννοια της οικονομικής κρίσης, παρότι σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι τα αίτια είναι πνευματικά. Και είναι πνευματικά διότι βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, αθωράκιστοι, και βλέπουμε πως η οικονομική κρίση τελικά αποτέλεσε και αποτελεί ένα μέσο καθυπόταξής μας, γιατί προσπαθώντας να επιβιώσουμε με τα προβλήματα της ανέχειας, δεν μπορεί ο άνθρωπος ή δεν τον αφήνει η καθημερινότητα και η σκληρή πραγματικότητα να δει πραγματικά την άλωση που γίνεται και τα αποτελέσματα που βιώνουμε αυτής της παρακμής που είναι πνευματική. Έτσι, σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε πρόσφατα, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναπτύξουμε και πραγματικά ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και ψυχοφέλιμη για όλους μας η εκπομπή περί των παθών, όπου εξετάσαμε τη ρίζα των παθών που είναι η υπερηφάνεια. Σήμερα θα ήθελα να αναλώσουμε το χρόνο μας, τον πολύτιμο χρόνο, και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας εδώ και πάλι, να εξετάσουμε ακριβώς την θεραπευτική, την ορθόδοξη θεραπευτική, που έχει να κάνει ακριβώς με την αντιμετώπιση της ρίζας των παθών που είναι η υπερηφάνεια. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, και μετά και όλους τους Αγίους και εσάς που με καλέσατε. Και να πω σε απάντηση αυτό που είπατε στην εισαγωγή, ότι η κρίση δεν είναι μια κατάρα, αλλά είναι μια ευλογία. Είναι μια επίσκεψη Θεού στο έθνος μας και στον καθένα μας προσωπικά. Και ποτέ ο Θεός δεν επιτρέπει κάτι για το κακό μας. Ό,τι επιτρέπει είναι για το καλό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει έναν ωραίο λόγο, όπου αναλύει ποιο είναι το αληθινά κακό και ποιο είναι το αληθινά καλό. Και αποδεικνύει εκεί ότι το μόνο κακό, το οποίο δηλαδή κάνει τον άνθρωπο κακό, δεν είναι άλλο παρά η αμαρτία. Και αληθινά καλό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που κάνει τον άνθρωπο θεάρεστο, και αυτό δεν είναι παρά η αρετή. Όλα τα άλλα, ο πλούτος, η φτώχεια, η υγεία, η ασθένεια, η δόξα, η ατιμία, η ελευθερία, η σκλαβιά, είναι ενδιάμεσα. Δηλαδή ούτε καλά ούτε κακά. Και εξαρτάται πώς θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά. Και αν τα θεωρήσει και όπως και είναι, το κάθε ένα από αυτά είναι μία επίσκεψη Θεού, μία ευλογία Θεού, και τα αξιοποιήσει για να χτυπήσει το πρωταρχικό κακό, που είπαμε ότι είναι η αμαρτία, και κατεξοχήν ρίζα της αμαρτίας και των παθών είναι η υπερηφάνεια, τότε αποδεικνύονται όλα αυτά ότι είναι ευλογίες και όχι κατάρες. Η κρίση, η φτώχεια, ακόμα και η σκλαβιά, ακόμα και ο θάνατος, λέει ο Χρυσόστομος, δεν είναι κακά, είναι ενδιάμεσα. Και εξαρτάται πώς θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά. Αν σταθεί με ευχαριστία, αν σταθεί με μετάνοια, αν σταθεί με διόρθωση των κακών του, των παθών του, των αμαρτιών του, με σταμάτημα των αμαρτιών, έτσι τότε αυτά δεν είναι κακά, είναι αντίθετα καλά. Μία ασθένεια πολλές φορές έγινε αφορμή σε έναν άνθρωπο να αλλάξει όλη του η ζωή και από δυστυχισμένος να γίνει ευτυχισμένος και να δοξάζει τον Θεό που έμεινε 6 μήνες στο κρεβάτι, ή του συνέβη το τάδε ατύχημα ή τάδε αναπηρία. Επομένως, αν χτυπηθεί αυτή η ρίζα των παθών, η οποία καλό είναι να την ορίσουμε όπως μας την ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες, για να μπούμε μετά και στη θεραπευτική,
να γνωρίζουμε τι έχουμε να πολεμήσουμε και λίγο να γνωρίσουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα, γιατί να το πολεμήσω. Πολλοί το θεωρούν και καλό πράγμα την υπερηφάνεια. Έτσι και μιλάμε και για εθνική υπερηφάνεια ή και για υπερηφάνεια για τους γονείς μας κλπ. Αν αυτά είναι καλά ή όχι, μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια να το εξετάσουμε. Αλλά πρώτα να ορίσουμε τι είναι η υπερηφάνεια. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος έχει έναν ωραίο ορισμό και λέει ότι η υπερηφάνεια είναι μια άτακτη επιθυμία υπεροχής του ανθρώπου με τον οποία μετράει τον εαυτό του περισσότερο από όσο αξίζει στην πραγματικότητα. Και θέλει οι άλλοι άνθρωποι να τον υπολογίζουν έτσι, ότι είναι δηλαδή κάτι πολύ σπουδαίο και κάτι πολύ ανώτερο από τους άλλους. Γι' αυτό, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, ένας υπερήφανος δεν λογαριάζει κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο, εκτός από τον εαυτό του. Κέντρο σε όλα του τα πράγματα βάζει τον εαυτό του. Είναι το κέντρο του σύμπαντος. Όπως η αράχνη βάζει τον εαυτό της κέντρο στον ιστό της. Και όπως εκείνη πλέκει τις κλωστές του ιστού με κέντρο τον εαυτό της, έτσι και ο υπερήφανος σκέπτεται και ενεργεί με κέντρο τον εαυτό του. Και σε αυτό βέβαια φταίει πάρα πολύ και η κακή αγωγή που παίρνουμε από τους γονείς μας και μετά και από το σχολείο, όπου τίθεται κέντρο ο εαυτός μας, ο άνθρωπος, το εγώ μας. Γι' αυτό και φτάνουν οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι να χαρακτηρίζουν την εποχή μας ως εποχή των τριών εγώ. Η προηγούμενη εποχή μας ήταν η εποχή του εγώ. Η σημερινή εποχή είναι των τριών εγώ, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο εγωισμός των ανθρώπων, η υπερηφάνεια. Έχει πάρα πολύ νοσήσει δηλαδή η ανθρωπότητα και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί και σε αυτήν την δυστυχία, τη μιζέρια, την ακηδεία, τη βαρεμάρα, όπως μας την λένε οι Άγιοι Πατέρες, και την εν πολλής απραξία και μη διάθεση να αγωνιστούμε. Η πνευματική τεμπελιά. Η πνευματική τεμπελιά και η μη διάθεση για αγώνα πνευματικό και για δόσιμο στον άλλον, για αγάπη αληθινή που είναι έξοδος από το εγώ. Επειδή έχει τραφεί πάρα πολύ το εγώ των ανθρώπων και ο καθένας ασχολείται με το εγώ του, με τον εαυτό του, δεν σκέφτεται καθόλου τον άλλον και το τι μπορεί να δώσει στον άλλον και να κάνει ευτυχισμένο τον άλλον. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι ο υπερήφανος σκέπτεται και ενεργεί με κέντρο τον εαυτό του. Τους κατώτερους τους μεταχειρίζεται σαν ζώα. Τους ανωτέρους τους αντιμετωπίζει πάλι σαν δούλους. Στους συγγενείς του φέρεται σαν να μην τους γνώριζε ποτέ. Στους συμπολίτες του σαν να ήταν ξένοι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει αυτοφυλακιστεί. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοαπασχολείται και έχει κάνει, όπως είπαμε, κέντρο τον εαυτό του και ζει με μία αδιαφορία τόσο για το Θεό, αυτό που λέμε ακηδεία, έτσι, και για τη σωτηρία του, ακηδεία, αδιαφορία και αδιαφορία για τον πλησίον. Κανένα ενδιαφέρον για κανέναν. Και βέβαια όλο αυτό είναι αντίθετο με τις προδιαγραφές του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κινείται προς τον Θεό. Έτσι τον έφτιαξε ο Θεός, να είναι καθομοίωση. Καθομοίωση σημαίνει να μοιάζει στον Θεό. Και πότε μοιάζουμε στον Θεό? Όταν αγαπούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, έτσι κατ' εξοχήν χαρακτηριστικό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αγαπάει το Θεό και τον πλησίον, μοιάζει στο Θεό. Πραγματώνει το σκοπό της ύπαρξής του, που είναι το καθομοίωση, και γίνεται αληθινά ολοκληρωμένος και ευτυχισμένος, να το πούμε εντός εισαγωγικών λέξη, γιατί τύχη δεν υπάρχει. Μακάριος ίσως είναι η πιο σωστή έκφραση κατά τους πατέρες. Αν τώρα αντί να κινηθεί προς τον Θεό και τον πλησίον αγαπητικά, κινηθεί προς τον εαυτό του, ουσιαστικά τι κάνει? Μια αντιστροφή του προορισμού του, μια αντιστροφή της ορθής κίνησης και ζωής. Είναι, να το πούμε λαϊκά, σαν μια μηχανή να παίρνει ανάποδες στροφές. Όταν η μηχανή δουλέψει ανάποδα, διαλύεται. Ή να το πω και εγώ στρατιωτικά, έχεις ένα κανόνι και αντί να το ρίξεις προς τα πάνω, το ρίχνεις πάνω σου. Το ρίχνεις τον εαυτό σου. Μάλιστα. Και αυτό πυροβολείσαι. Και ο Άγιος Νικόδημος επίσης, συγγνώμη, και ο Άγιος Παΐσιος, θα μας πει και αυτός έναν ωραίο ορισμό για την υπερηφάνεια. Την χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια, η οποία μας μετέφερε από τον Παράδεισο στη Γη και από τη Γη προσπαθεί να μας πάει στην κόλαση. Έτσι, ο άνθρωπος πριν την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα, ζούσαν μέσα σε μια μακαριότητα πολύ μεγάλη, έτσι, και σε ένα διαρκή φωτισμό και κάποιοι πατέρες λένε και σε θέωση. Ήταν με τον Θεό, σε κοινωνία με τον Θεό, και όταν έπεσαν, έφυγαν από τον Παράδεισο, έχασαν αυτή τη μακαριότητα, κόλλησαν στη Γη και τώρα ο διάβολος προσπαθεί
ακόμα περισσότερο να μας ρίξει στην κόλαση, να μας στερήσει τα πάντα και να μας καταστρέψει. Συνεπώς, Πάτερ μου, η αμαρτία είναι μια μεταπτωτική κατάσταση που προέκυψε από την πτώση των πρωτοπλαστών. Είναι κάτι που το κληρονομήσαμε, άρα είναι μια παραφύση κατάσταση η αμαρτία και τα πάθη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος... Γιατί πρέπει να βρούμε και τη θεραπευτική, να δούμε ακριβώς πώς η ορθόδοξη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σύμφωνα με τους πατέρες, ο άνθρωπος γεννιέται άρρωστος. Επειδή ακριβώς η ρίζα μας έχει αρρωστήσει, ο Αδάμ και η Εύα, είναι η ρίζα μας, έτσι, για να έρθει της ανθρωπότητος. Επειδή αυτοί αρρώστησαν πνευματικά, αμάρτησαν, κληρονομείται αυτή η αρρώστια και σε εμάς. Και πρέπει ο άνθρωπος να θεραπευτεί μέσα στο θεραπευτήριο, παύλα νοσοκομείο, παύλα ψυχιατρίο, που είναι η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες. Αν δεν μπει σε αυτή την θεραπευτική κοινότητα, να το πούμε έτσι, που λέγεται Εκκλησία, δεν μπορεί να ξεπεράσει τίποτε από τις κακές κληρονομικότητες, τις οποίες και αυτός τις καλλιεργεί μετά. Και η άθεη Δύση, η οποία έχει απορρίψει την Εκκλησία και τον Χριστό, έφτασε στο ακριβώς αντίστροφο, αυτές τις κακές κληρονομικότητες να τις ωρεοποιήσει, να τις θεοποιήσει και να τις κάνει σκοπό. Δηλαδή να θρέψει την αρρώστια και να την γιγαντώσει. Αυτό που ζούμε στις μέρες μας, του σύγχρονου, λοιπόν. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτή την τεράστια, ας πούμε, μοναξιά και σχιζοφρένεια εν πολλής. Δεν μπορούμε πλέον να συνοηθούμε μεταξύ μας. Ο άνθρωπος σήμερα βιώνει ένα κενό τεράστιο, υπαρξιακό κενό, δεν ξέρει γιατί ζει, ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχει, δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός του και δεν έχει πλέον κοινωνία ουσιαστική με κανέναν, ψυχική επαφή με κανέναν. Έχει αυτοφυλακιστεί στο εγώ και το αποτέλεσμα είναι βέβαια η λύπη, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, όλα αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά, τα οποία ουσιαστικά είναι πνευματικά, όπως έλεγε η Αγία αυτή της Ρωσίας, η γερότησα, η Αγία Ματρώνα, η τυφλή, δεν υπάρχουν ψυχολογικά, έλεγε, υπάρχουν πνευματικά προβλήματα. Και η ρίζα των πνευματικών προβλημάτων, όπως λέει και ο Άγιος των ψυχολογικών, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια δηλαδή. Έχετε γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο, να πούμε, πάνω σε αυτό, Πατέρ μου, να μας θυμίσετε λίγο το... Ναι, τα πάθη και η κατάθλιψη είναι ο τίτλος του βιβλίου, όπου εκεί αναλύουμε διεξοδικά το θέμα αυτό. Οπωσδήποτε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτόν τον ορισμό, λέει ότι η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ψυχής. Κοίταξε, συμβουλεύει τώρα, να πετάξεις τον εαυτό σου. Δηλαδή να καταφρονήσεις το εγώ. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μας λένε σήμερα οι άθεοι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, ότι πρέπει αυτό το εγώ να το θρέψεις, να το κάνεις ένα υπέρεγο, να έχεις υψηλή αυτοεκτίμηση, να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση για να προοδεύσεις και να έχεις, ας πούμε, μια ολοκλήρωση, καταξίωση και ευτυχία. Δηλαδή θέτουν ως βάση της χαράς και της ευτυχίας τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και αυτό ακριβώς είναι που καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, μας λένε οι άλλοι. Δηλαδή τρέφουμε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον από μόνοι μας, στην ναι, ουσία. Ουσιαστικά λειτουργούμε αυτοφυλακιστικά, απασχολούμαστε συνεχώς για να υψώσουμε το εγώ μας σε σχέση με τα άλλα εγώ και φυσικά και ο άλλος προσπαθεί το ίδιο, οπότε μετά έχουμε τον ανταγωνισμό και ουσιαστικά την ανθρωποφαγία, ποιος θα φάει τον άλλον. Και γι' αυτό και το χρησιμοποιούμε και στις λέξεις μας. Στην κατάκριση και λέμε θάψαμε μερικούς σήμερα, κατακρίναμε μερικούς. Έτσι είναι η ανθρωποφαγία μέσω του στόματος, μέσω έτσι, έτσι. Των Και αυτό, Πατέρ Σάβα, έχει την προέκταση του πέραν του, του ανθρώπου ως υπόσταση σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό το βλέπουμε και στις κοινωνίες και στους λαούς, όπου προσπαθούν σήμερα οι ισχυρότεροι να καταπατήσουν το δίκαιο και να κυριαρχήσουν στους άλλους. Ναι, πάντα αυτό το λέει ο Κύριος, ότι οι ισχυροί της γης έτσι κατακυριεύουσιν ημών και καταδυναστεύουσιν. Προσπαθούν πάντα, γιατί ακριβώς κινούνται όχι με το πνεύμα του Θεού, αλλά με το πνεύμα του Αντιχρίστου. Έτσι, και έτσι ο απλός άνθρωπος, ας πούμε, ο προσωπικός εγωισμός γίνεται και συλλογικός, μάλιστα. Και περνάει στα έθνη και όλες οι υπερδυνάμεις, ας πούμε, προσπαθούν να γίνουν παγκόσμιοι κυρίες. Το δίκαιο του ισχυρού, λοιπόν. Το ερώτημα είναι, μέσα από όλα αυτά που πραγματικά
αποτυπώνουν μια πραγματικότητα και δεν την ωρεοποιούμε, έρχεται το κρίσιμο ερώτημα πώς μπορούμε εμείς ως πρόσωπα, αλλά και ως κοινωνία, αλλά και ως λαός, ως Ελλάδα σήμερα που είμαστε, έχουμε γονατίσει, και το βάζω το γονατίσει όχι τυχαία, ως άνθρωποι και κοινωνία, έχουμε γονατίσει σήμερα από μία κρίση οικονομική, και η οποία έχει αναδείξει και όλα τα προβλήματα και τις συνέπειες και τις αιτίες από αυτό, έχει αναδείξει και την πνευματική μας παραγμή. Πώς μπορούμε να θεραπευτούμε? Η ορθόδοξη θεραπευτική, που είναι και ο τίτλος σημερινής εκπομπής μας, έχει να δώσει μία αξιόπιστη λύση, και σε τι διαφέρει από τις άλλες που προβάλλονται ως λύσεις θεραπείας? Γιατί έχουμε και το δυτικό χριστιανισμό που απέτυχε, όπως είπατε. Έχουμε έναν άθεο χριστιανισμό, ένα χριστιανισμό χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό προβάλλουν, και όλα αυτά. Η βάση της ορθόδοξης θεραπευτικής, που θα έλεγα δεν είναι μια απλή θεραπευτική ή μια κοντά στις άλλες, αλλά είναι η μόνη θεραπευτική της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι, γιατί την ψυχή του ανθρώπου την θεραπεύει μόνο ο Θεός που την γνωρίζει, και οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό και με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μας δίνουν τις θεραπευτικές αρχές. Λοιπόν, η βάση της θεραπευτικής είναι η πίστη. Βλέπετε, ο Χριστός μας πριν θεραπεύσει τους ανθρώπους σωματικά, τους ρωτούσε, πιστεύεις, που σημαίνει με αποδέχεσαι, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, ότι είμαι ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος. Άρα, το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα όλοι, και οι νέοι και οι μεγάλοι, έτσι που ζούμε αυτή τη δυστυχία, είναι: με ποιον θέλω να είμαι, με τον Χριστό ή με τους αντιπάλους του Χριστού? Δεν υπάρχει άλλο. Ή θα είσαι στο στρατόπεδο του Χριστού, μαθητής του, ή θα είσαι στους αντιπάλους. Δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Δεν μπορείς να είσαι κάπου ενδιάμεσα. Ή θα είσαι στο φως, που είναι ο Χριστός, ή θα είσαι εκτός φωτός, στο σκοτάδι, που είναι ο διάβολος. Και το βασικό ερώτημα είναι: πιστεύω στον Χριστό ή όχι? Και τώρα, τι σημαίνει πιστεύω? Αν πεις ότι πιστεύω στον Χριστό, όπως το λένε πολλοί σήμερα, σημαίνει ότι τον εμπιστεύομαι. Αυτό θα πει πιστεύω. Δηλαδή, τον πιστεύω ότι είναι αληθινός, ότι μου λέει την αλήθεια, δεν με κοροϊδεύει. Εάν πιστέψεις λοιπόν έτσι, τον εμπιστευθείς δηλαδή, μετά θα πάρεις τα λόγια του και θα τα κάνεις οδηγίες στη ζωή σου. Θα τα εφαρμόσεις. Αυτό που λέμε εντολές του Θεού, δεν είναι για τον Θεό. Ο Θεός είναι μακάριος, απείρως μακάριος, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, ούτε από εμάς, ούτε από την αγάπη μας. Αλλά μας δίνει αυτές τις εντολές, παύλα θεραπευτικές οδηγίες, για να γίνουμε κι εμείς μακάρι, να μετάσχουμε στη μακαριότητά του. Αν ο άνθρωπος απαντήσει καταφατικά «Σε εμπιστεύομαι, Χριστέ μου», μετά παίρνει το Ευαγγέλιο, παίρνει τους Άγιους Πατέρες που έχουν ερμηνεύσει αυθεντικά το Ευαγγέλιο, γιατί έχουν το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Ευαγγελίου, είναι το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις το Ευαγγέλιο με το δικό σου πνεύμα, αλλά με το πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να έχεις το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είσαι θεραπευμένος. Λοιπόν, παίρνουμε αυτούς που είναι θεραπευμένοι, τους Άγιους Πατέρες, και λέμε, για να δούμε τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, να μην δεις πονηρά? Γιατί ο Χριστός αυτό λέει. Δεν λέει απλώς, ας πούμε, να μην κάνεις ολοκληρωμένη σχέση, όπως λένε κάποιοι νέοι σήμερα. Εντάξει, λέει, δεν κάνουμε ολοκληρωμένα πράγματα, έτσι, και εννοούν ολοκληρωμένη πορνεία, δηλαδή, ουσιαστικά. Γιατί κάθε σχέση έξω από το γάμο είναι πορνεία. Έτσι, αλλά κάνουμε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά για δες, ο Χριστός θα επιτρέπει αυτά τα άλλα πράγματα? Ή μήπως έχεις υποκύψει σε αυτή την ιδέα που λένε πολλοί, ότι εμείς είμαστε κοσμικοί? Δεν είμαστε καλόγεροι. Εμείς θα κάνουμε κάποια βασικά πράγματα. Ο Χριστός δεν τα ζητάει αυτά για όλους, από όλους. Τα ζητάει μόνο από τους καλόγερους, όλα αυτά που λέτε εσείς, οι παπάδες και οι καλόγεροι. Λάθος αυτό. Ο Χριστός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια. Ένα Ευαγγέλιο έδωσε για όλους. Έτσι, και ο νόμος του είναι κοινός. Οι εντολές είναι οι ίδιες. Δεν υπάρχει ένα light Ευαγγέλιο, ας πούμε, για τους κοσμικούς, και ένα, πώς να πούμε, βαρύ Ευαγγέλιο για τους μοναχούς. Έτσι. Απλώς οι μοναχοί διαφέρουν ως προς τους λαϊκούς, όχι κοσμικούς. Είναι λάθος να λέμε ότι είμαστε κοσμικοί. Διαφέρουν στο ότι δεν ήρθαν σε γάμο κοινωνία, το οποίο δεν το ζητάει ο Θεός από όλους, την παρθενία. Έτσι, από αυτούς που θέλουν και προχωρούν σε αυτό, μπορούν να το κάνουν αν θέλουν. Αλλά τις εντολές τις ζητάει από όλους. Όταν λέει λοιπόν ο Χριστός μία εντολή, όταν δεις, λέει, πονηρά μία γυναίκα, ή στο επιθυμείς, και αντίστοιχα, έτσι, μία γυναίκα, έναν άντρα,
ή και του ιδίου φίλου, δυστυχώς έχουμε και αυτό στις μέρες μας, ήδη λέει εμίχευσε στην καρδία του. Ήδη έκανε δηλαδή μια θανάσιμη αμαρτία μέσα στην καρδιά του. Αυτό τώρα δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Γιατί λένε τώρα εντάξει τι είναι αυτό, εδώ και ποιος δεν κοιτάει πονηρά. Ναι, ακριβώς αυτό είναι που μας βγάζει από τη θεραπευτική. Γιατί αν το πεις αυτό, μετά δεν πρόκειται να θεραπευτείς ποτέ. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που δεν συγχωρείται. Γιατί τι λένε ας πούμε οι άνθρωποι στον κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο όλα. Αυτά μπορεί να τα κάνει ένας μοναχός. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι ασυγχώρητη. Είναι δηλαδή σαν να λέει αυτός ότι ο Χριστός μας ζητάει πράγματα σε εμάς που αποκαλούνται κοσμικοί, ενώ το σωστό είναι να πεις ότι είσαι λαϊκός χριστιανός, όχι κοσμικός. Κοσμικός σημαίνει είσαι υποταγμένος στον κόσμο. Και ο κόσμος είναι ο εχθρός του Θεού, όπως το λέει σαφώς η Αγία Γραφή. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Έτσι. Η σωστή ορολογία είναι να πεις ότι είμαι λαϊκός. Λοιπόν, αν πεις ότι αυτή η εντολή δεν είναι εφαρμόσιμη από εμάς, είναι σαν να λες ότι ο Θεός μου ζητάει κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω και μετά με κολλάζει για αυτά τα πράγματα. Άρα ο Θεός είναι ένας σαδιστής, ένας δυνάστης, ένας ο οποίος θέλει να με κολλάσει. Βλέπετε που καταλήγουμε. Και φυσικά ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν μπορεί να κρατήσει ας πούμε, την αγνότητά του μέχρι το γάμο, μέχρι να φτάσει στο γάμο, όπως πολλοί σήμερα το πιστεύουν αυτό. Δεν γίνεται λέει στη σημερινή κοινωνία να υπάρχει αγνός νέος. Γι' αυτό ή θα πρέπει να έχει σχέση ή θα είναι ομοφυλόφιλος. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ο Χριστός όμως λέει το αντίθετο, ότι μπορείς. Και εγώ έχω υπόψη μου παιδιά που αγωνίζονται φιλότιμα και φτάνουν στο γάμο αγνά. Και να η απόδειξη για αυτούς που λένε ότι δεν γίνεται. Γίνεται γιατί υπάρχει στην πράξη αυτό που τους διαψεύδει. Λοιπόν, όταν πεις εσύ τώρα ότι δεν γίνεται, φυσικά όταν θα κάνεις την αμαρτία και θα δεις πονηρά και όχι μόνο, θα κάνεις και άλλα πράγματα μετά, γιατί από την οφθαλμοπορνεία πάμε σε άλλα πράγματα, δεν πρόκειται να το μετανοήσεις αυτό. Ή και αν το πεις τυπικά στην εξομολόγηση, δεν το πεις με μετάνοια. Άρα είναι μία αμαρτία η οποία δεν τη θεωρείς εσύ αμαρτία, αφού δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, άρα δεν συγχωρείται. Γιατί κάτι που δεν το αναγνωρίζεις ως αμαρτία, δεν το πιστεύεις ότι είναι αμαρτία, φυσικά και θα ζητήσεις συγγνώμη. Εάν δεν ζητήσεις συγγνώμη, δεν πρόκειται να συγχωρεθείς. Άρα η αμαρτία αυτή μένει. Και μία αμαρτία, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι αρκετή να κολλαστεί ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα ή βαριά πράγματα. Πολλοί λένε τι να πάω να εξομολογηθώ, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν πόρνευσα. Φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν είπες ψέματα ποτέ. Δεν έβρισες ποτέ. Δεν είδες ποτέ πονηρά. Όλα αυτά δεν είναι αμαρτίες. Αυτά λένε για τους κολογύρους. Αυτό λέει ο Ιερός Όστομος είναι που έχει ανατρέψει τα πάντα. Έχει φέρει τα άνω κάτω. Γι' αυτό δεν θεραπευόμαστε, γι' αυτό και ζούμε αυτή την βαρεμάρα, την ανορεξία, την κατάθλιψη, όλα αυτά τα ψυχολογικά. Και λέμε τι φταίει. Τι φταίει. Φταίει ακριβώς το ότι δεν παίρνουμε σοβαρά τις εντολές και αυτά που λέει ο Χριστός ως θεραπευτικές οδηγίες και κατ' επιλογή τηρούμε κάποια πράγματα. Και μοιάζουμε με αυτούς τους ασθενείς, ας πούμε, που τους δίνει ο γιατρός 10 φάρμακα ή 5 φάρμακα και αυτοί λένε θα πάρω το ένα και τα άλλα άστα, στα σκουπίδια. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά έτσι. Ο Ιερός Χρυσόστομος Πάτερ έχει μιλήσει για την φυλακή των αισθήσεων, επειδή τα ερεθίσματα που προκαλούν τα πάθη προέρχονται ακριβώς από τις αισθήσεις. Μιλώντας για τη θεραπευτική, την ορθόδοξη, πώς θα μπορούσαμε αυτό να το έτσι, αναλύσουμε λιγότερο, να γίνουμε κατανοητοί πάντα μέσα από τη διαδικασία της ορθόδοξης θεραπευτικής του εγώ. Ναι, για να θεραπευτούν τα πάθη χρειάζεται η φυλακή όχι μόνο των αισθήσεων. Από εκεί ξεκινάμε, από τους αισθητήρες που έχουμε ναι, έξω. Ναι, βεβαίως. Οι αισθήσεις είναι τα παράθυρα της ψυχής. Αν πούμε ότι η ψυχή είναι ένα δωμάτιο, έτσι, κοινωνεί με το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε κλπ. Και βεβαίως, όπως λέει η Αγία Γραφή, εισήλθε, λέει, ο θάνατος δια των θηρίδων. Μπαίνει ο θάνατος μέσα στην ψυχή, μέσα από τα παράθυρα. Τα παράθυρα είναι οι αισθήσεις, οι αφύλακτες. Όταν κανείς δει πονηρά, δει απρόσεκτα, ακούσει και λοιπά πράγματα που δεν πρέπει, μολυνθεί έτσι η ψυχή του, μετά κινούνται τα πάθη με αφορμή αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Αλλά βεβαίως δεν χρειάζεται φυλακή προσοχή δηλαδή μόνο στις αισθήσεις, αλλά χρειάζεται προσοχή και στο νου, στο τι σκεφτόμαστε, κατ' εξοχήν. Ο νους είναι ο κυβερνήτης της ψυχής και αν ο νους δεν λειτουργεί σωστά, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, όπως μας λένε οι πατέρες. Αν ο νους... Υπάρχουν και τα εσωτερικά αισθητήρια, λοιπόν, ναι, της ψυχής. Οι εσωτερικές αισθήσεις και επίσης η φαντασία,
η οποία και αυτή πρέπει να, προσέχει, να την προσέχει πάρα πολύ ο άνθρωπος, γιατί οι δαίμονες κινούνται μέσω της φαντασίας και υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω της φαντασίας, μέσω εικόνων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που η εποχή μας έτσι χρησιμοποιεί πάρα πολύ την εικόνα. Ε? Και ο άνθρωπος έχει σχεδόν τρελαθεί. Δέχεται συνεχώς βομβαρδισμό από εικόνες. Διαδίκτυο, διαφημίσεις, οτιδήποτε. Μέχρι και τα βιβλία σήμερα σχεδόν είναι γεμάτα εικόνες. Αλλά αυτό δεν βοηθάει. Καλλιεργείται η φαντασία συστηματικά και αν δείτε και τις αιρέσεις και τις σέκτες και τις ανατολικές θρησκείες, εκείνο που τεξοχήν καλλιεργούν τη φαντασία. Αλλά μας λένε οι πατέρες ότι η φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων. Μέσα από τη φαντασία περνάνε οι δαίμονες και δεν μας αναγκάζουν να αμαρτήσουμε, αλλά μας κάνουν προτάσεις αμαρτίας. Και κατεξοχήν βέβαια το διαδίκτυο σήμερα και η τηλεόραση με την οφθαλμοπορνεία έτσι, που προωθείται, έτσι, με την πορνεία που προβάλλουν, έτσι, καλλιεργείται συστηματικά η οφθαλμοπορνεία στους ανθρώπους σήμερα. Και έλεγε ένας δαιμονισμένος, μιλούσε ο διάβολος δηλαδή μέσα από αυτόν, ότι έχω μολύνει όλη την ανθρωπότητα με το διαδίκτυο. Αυτό έχει γίνει σήμερα. Γιατί είναι πανεύκολο να πέσει σε αυτή την αμαρτία. Όταν λοιπόν λέμε για φυλακή, εννοούμε φυλακή του όλου ανθρώπου και του εσωτερικού ανθρώπου, των δυνάμεων των ψυχικών έτσι, και των αισθήσεων. Και βεβαίως και των ενεργειών του, δηλαδή να προσέχει ο άνθρωπος και πώς μιλάει και πώς κινείται και πού πάει και με ποιους συναναστρέφεται και γι' αυτά πρέπει να προσέχει. Γιατί όλα αυτά τον επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά, δηλαδή δέχεται προκλήσεις είτε να αμαρτήσει είτε να γίνει πιο ενάρετος. Αυτά πάντοτε μέσα από την Ορθόδοξη Θεραπευτική θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε σε ένα πλαίσιο που θα το λέγαμε πνευματική ζωή τελικά. Για να δούμε. Ακριβώς αυτό είναι η πνευματική έτσι ζωή, όπως μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αγωνίζεται συνεχώς. Λέει μάλιστα στην αρχή του Αοράτου Πολέμου, που μας διδάσκει και την τέχνη, πώς να πολεμάμε την αμαρτία και το πρωταρχικό κακό έτσι που είναι η υπερηφάνεια, για να γυρίσουμε και στο θέμα μας, λέει ότι θα πρέπει ο χριστιανός συνεχώς να έχει 4 όπλα σε χρήση. Πρώτον, να έχει τελεία απελπισία στον εαυτό του, μη μας ξενίζει η λέξη απελπισία, εννοεί να μην έχει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή να μην πιστεύει ότι μπορεί μόνος του να ξεπεράσει τις κακίες του, τα πάθη του, τον κακό εαυτό του, τη δυστυχία του. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το πρώτο όπλο. Θα πρέπει συστηματικά να καλλιεργήσει ο άνθρωπος την ιδέα ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι τελείως αδύναμος ο άνθρωπος. Το ίδιο το είπε ο Χριστός μας, δεν θα μας το έλεγε. Χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Όταν λέει ουδέν, εννοεί ουδέν, τίποτα. Εάν ο άνθρωπος δεν το πιστέψει αυτό και πιστέψει αυτά που λένε οι άθεοι σήμερα, ότι με τη δύναμή σου θα καταφέρεις τα πάντα, γίνεται καταραμένος. Τι θα πει τώρα καταραμένος, γίνεται χωρισμένος από τον Θεό. Μας λέει η Αγία Γραφή, έτσι, το αψευδές στόμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, ο προφήτης Ιερεμίας λέει «Επικατάρατος πας ο αυτός που πιστεύει σε άνθρωπο, που έχει την πεποίθησή του σε έναν άλλο άνθρωπο ή στηρίζει βραχίον αυτού». Και ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που πιστεύει, όπως εμείς σήμερα ας πούμε, πιστέψαμε στους πολιτικούς, στους ισχυρούς της γης, ή πιστεύει στα μπράτσα του, στη δύναμή του, στο βραχίονά του. Αυτός λέει γίνεται καταραμένος, το λέει το Πνεύμα του Άγιο, δηλαδή χωρισμένος από τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η υπερηφάνεια. Μια βασική εκδήλωση, ας πούμε, φανέρωση, δείγμα υπερηφάνειας είναι η αυτοπεποίθηση. Αυτό που συστηματικά καλλιεργείται στις μέρες μας. Το πρώτο όπλο λοιπόν είναι αυτό. Να φύγει αυτοπεποίθηση. Να πάψει ο άνθρωπος να εμπιστεύεται στις δυνάμεις του και τον εαυτό του. Και προσέξτε αυτό, αν μείνει μόνο του, φυσικά θα πει τι θα γίνει, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Έρχεται το δεύτερο όπλο τώρα, που είναι η τέλεια ελπίδα στο Θεό. Φεύγει η ελπίδα στον εαυτό μας, ότι μπορούμε μόνοι μας, και έρχεται η τέλεια ελπίδα στο Θεό. Με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του Θεού, όπως λέμε, έτσι, μπορώ τα πάντα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, πάντα ισχύω, πάντα μπορώ τα πάντα, εν το ενδυναμούντι με Χριστό, με τη δύναμη του Χριστού. Γίνεται ο άνθρωπος δηλαδή στην κυριολεξία παντοδύναμος. Βλέπουμε Αγίους να πετούν. Στην κυριολεξία να πετούν.
Έχουμε τον Άγιο Μάξιμο με τον Καυσοκαλύβη που έκανε ένα βήμα και πήγαινε όπου ήθελε, στον αέρα. Και τον είχαν δει. Δεν πετούσε πνευματικά, βιολογικά, πραγματικά, με το σώμα του πετούσε. Άντε κάνε το εσύ τώρα, χωρίς μηχανές. Έχουμε Αγίους οι οποίοι έλεγαν στα σύννεφα μαζευτείτε και ρίξτε βροχή. Και εν ρηπεί οφθαλμού, ενώ υπήρχε ξαστεριά, μαζευόταν τα σύννεφα και γινόταν βροχή. Είχαμε ένα τέτοιο Άγιο στο Άγιο Όρος, τον έλεγε πολύ, τον εκτιμούσε ο Άγιος Παΐσιος, ο γέροντας Ηρωδίωνας, άγνωστος, δια Χριστός αλλός. Του πηγαίνανε διάφορα πράγματα και λοιπά εκεί και τα ντομάτες και λοιπά τα εξεσφενδόνιζε. Έκανε τον τρελό δηλαδή, μέσα στο κελί του, στους τοίχους είχε αυτά τα... Και δύο βολείς. Ναι, λοιπόν, και έλεγε σε κάποιον, θέλεις λέει τώρα να πω να γίνει βροχή. Κάντολε. Έκανε προσευχή και μαζευόντουσαν τα σύννεφα ενώ δεν υπήρχε τίποτα και έβρεχε. Τέτοια δύναμη είχε. Άντε κάνε το εσύ τώρα, χωρίς το χάρπ και όλα αυτά τα μέσα που έχουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Αγίους που έκαναν προσευχή και ανιστούσαν νεκρούς. Άντε κάνε το εσύ με την ιατρική σου. Να είναι πεθαμένος και να τον αναστήσεις. Άντε κάνε το. Γι' αυτό λέω, γίνεται όντως παντοδύναμος. Όταν ελπίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανοησία. Ενώ έχουμε τέτοια όπλα, έχουμε τη χάρη του Θεού και ο Θεός θέλει να μας τα δώσει όλα αυτά. Αλλά ποιο είναι το μέγα εμπόδιο, είναι η περηφάνεια. Γιατί βλέπω ότι αν μας τα δώσει, γιατί δεν θέλει να κάνουμε θαύματα ο Θεός, πώς δεν θέλει. Αλλά βλέπει ότι αν μας τα δώσει, θα γίνουμε περήφανοι πάρα πολύ. Και θα του πούμε, δεν σε θέλουμε πλέον, εμείς μπορούμε μόνοι μας. Και θα κολλαστούμε. Γι' αυτό δεν μας τα δίνει. Είμαστε ανώριμοι, πάτερ μου, όπως το μικρό παιδί που δεν μπορούμε να του δείξουμε τα σπίρτα πώς ανάβουμε τη φωτιά, γιατί είναι ανώριμος και θα βάλει φωτιά, θα καεί. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Και το τρίτο όπλο μετά που λέει ο Άγιος Νικόδημος είναι να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε. Γιατί εκτός από τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός, τη δίνει σε όλους, χρειάζεται και η ανθρώπινη συνέργεια, όπως λέμε. Άρα, ανθρωπίνος, γιατί μη φανεί στον κόσμο ότι θα πρέπει εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Ό,τι εξαρτάται από εμάς, υπάρχει ένα ποσοστό που μα αναλογεί σε εμάς για τη δική μας προσπάθεια. Βέβαια, αυτό είναι πολύ λίγο, ξέρετε. Δηλαδή, ελάχιστη προσπάθεια περιμένει ο Θεός από εμάς. Δεν περιμένει τίποτα μεγάλο, γιατί ξέρετε και δεν μπορούμε. Ας πούμε για την υπερηφάνεια. Πώς κόβεται η υπερηφάνεια, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πρώτον, πρέπει να προσευχηθεί. Έτσι είναι το τέταρτο όπλο, θα μας το πει μετά ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά από μόνος του τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει αυτά που λέει ο Αββάς Δωρόθεος, τις μηχανές της ταπείνωσης. Να μηχανευτεί πράγματα που να τον βοηθήσουν να γίνει ταπεινός. Παράδειγμα, να φοράει απλά και ταπεινά ρούχα. Παίζει ρόλο αυτό, βεβαίως παίζει ρόλο. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος πάλι, αλλιώς αισθάνεσαι όταν κάθεσαι πάνω σε ένα χρυσό θρόνο. Και αλλιώς αισθάνεσαι όταν κάθισε πάνω στην κοπριά, όπως καθόταν ο Ιώβ, έτσι, που ήταν άρρωστος, η ένδειξη ταπείνωσης. Αλλιώς αισθάνεται αυτός ο οποίος πηγαίνει σήμερα, θα λέγαμε, με μία Mercedes υπερπολυτελή, έτσι, και αυτός, αλλιώς αυτός που πάει με τα πόδια. Δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον, τα εξωτερικά πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε ώστε να μας βοηθούν στην ταπείνωση. Αλλιώς αισθάνεται αυτός ο οποίος μιλάει ταπεινά, ήσυχα, δεν θέλει να επιβουληθεί στους άλλους και αλλιώς αυτός ο οποίος κομπορημονεί, καυχιέται, φωνασκεί, προσπαθεί να τραβήξει το ενδιαφέρον των άλλων, την προσοχή των άλλων, πολυλογεί και δεν αφήνει καν άλλο να μιλήσει, έτσι. Τρέφει την υπερηφάνεια του, τον εγωισμό του. Δηλαδή μπορούμε αυτά και πρέπει να τα κάνουμε. Αυτά δεν είναι η ταπείνωση όμως. Είναι η αρχή της ταπείνωσης. Είναι μια εξωτερική προσπάθεια για να ταπεινωθούμε. Είναι οι μηχανές της ταπείνωσης. Να μιλάμε ταπεινά, να τρώμε ταπεινά. Έχει σημασία και αυτό. Λέει ο Μέγας Βασίλης να είναι σχεδία η τροφή σου, να είναι πρόχειρη δηλαδή. Μην ζητάς τα υπερπολυτελή και τα πεντανόστιμα κλπ. Απλά πράγματα. Να ντύνεσαι απλά, να περπατάς απλά. Και όχι σαν να έχεις καταπιεί το λωστό. Όλα αυτά να φέρεσαι απλά δεν είναι ταπείνωση, αλλά είναι η αρχή της ταπείνωσης. Και αυτά βοηθάνε. Μετά προσεύχεσαι κιόλας που είναι το τέταρτο όπλο που πρέπει να έχουμε σε χρήση συνεχώς. Γι' αυτό και οι πατέρες μας μιλάνε για διάλειπτη προσευχή. Πολύ βασικό θεραπευτικό μέσο η προσευχή. Το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα οι πλήστοι άνθρωποι δεν προσεύχονται, το έχουν ξεχάσει. Το άθλημα αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ο Χριστός ο ίδιος μας είπε ότι πρέπει να προσεύχεστε ασταμάτητα. Γι' αυτό μάλιστα είπε και μία παραμπολή του άδικου κριτού και της χείρας.
και λέει ότι πήγε μια χείρα σε έναν άδικο δικαστή και τον παρακαλούσε να πάρει το δίκιο της. Εκείνος την έδιωχνε, με σένα θα ασχολούμαι αν δεν φύγει από εδώ. Αυτή επέμενε όμως, δεύτερη, τρίτη, δέκατη φορά, τελικά τη βαρέθηκε και λέει θα στο κάνω το χατήρι. Και λέει τώρα ο Χριστός μας, αν λέει αυτός ο άδικος τελικά υπέκυψε στην επιμονή και στις παρακλήσεις της χείρας, ο Θεός που δεν είναι άδικος αλλά είναι δίκαιος και μας αγαπάει, δεν θα υποκύψει στις παρακλήσεις μας. Αυτόν που τον φωνάζουν μέρα και νύχτα και λένε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα όπλα, αν τα έχουμε σε χρήση συνεχώς, ξαναλέω, τελεία απελπισία στον εαυτό μας, στο εγώ μας, τελεία ελπίδα στο Θεό, στην παντοδυναμία του Θεού. Τρίτον, συνεχής πνευματικός αγώνας, να κόβουμε αφενός μεν το κακό, όσο εξαρτάται από εμάς, και αφετέρου να κάνουμε το αντίθετο καλό, όσο εξαρτάται από εμάς. Και τέταρτον, να προσευχόμαστε. Αν σε αυτά τα τέσσερα όπλα τώρα που έχουμε σε συνεχή χρήση προσθέσουμε και το πέμπτο όπλο, το οποίο το λέει λίγο πιο μετά ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι η Θεία Κοινωνία, που την παίρνει φυσικά εφόσον εξομολογηθείς και έχεις την ευλογία του πνευματικού σου, διακριτικού πνευματικού, τότε γίνεσαι στην κυριολεξία παντοδύναμος. Και εξυγιένεται ο άνθρωπος, θεραπεύεται πνευματικά και μετά γίνεται και ένα πρότυπο για τους άλλους. Για το βλέπετε, ας πούμε, οι Άγιοι μας, ο Άγιος Παΐσιος, για παράδειγμα, ήταν θεραπευμένος άνθρωπος. Θυμάμαι τότε που ακόμα ήταν τα διαμονητήρια, ήταν στις καριές. Τώρα τα παίρνουν απ' έξω από την Ουρανούπολη οι προσκυνητές. Παλιά πηγαίνανε στην Ιερά Κοινότητα, παίρναμε τα διαμονητήρια για να μπούμε στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, και πηγαίνανε όλοι αναγκαστικά στις καριές με το λεωφορείο. Πέραν τα διαμονητήρια, οι μισοί πηγαίνουν στον Άγιο Παΐσιο. Κατευθείαν. Καλά, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάπου 1500 καλόγεροι. Οι άλλοι, γιατί? Γιατί ακριβώς με το που έβλεπαν μόνο τον Άγιο Παΐσιο, δεν χρειάζεται να τους πει και πολλά πράγματα, νιώθανε αυτή τη χάρη του Θεού. Έτσι. Ήταν ένας θεραπευμένος άνθρωπος. Και ο θεραπευμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Προσπαθεί να κρυφτεί, αλλά η ταπείνωση, το λέει ο Άγιος Παΐσιος αυτό, δεν μπορεί να σε. Επειδή έχει τη χάρη του Θεού, έτσι, ελκύει τη χάρη του Θεού η ταπείνωση, έχει φύγει ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, σε προδίδει και γίνεσαι φως για τους άλλους. Και αυτό είναι που πάσχουμε σήμερα, έτσι, δεν έχουμε θεραπευμένους ανθρώπους. Αυτή είναι η διαδικασία της κάθαρσης, όπως λέγεται. Της κάθαρσης από τα πάθη, η οποία μετά οδηγεί, αμέσως οδηγείται στο φωτισμό. Είναι τα τρία στάδια και, στη θέωση, και φτάνουμε στη θέωση. Τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής, ναι. Η κάθαρση ουσιαστικά είναι η μετάνοια. Το να πάψεις να κάνεις το κακό με τη δική σου προσπάθεια, αλλά προπαντός με τη χάρη του Θεού, και να κάνεις το αντίθετο καλό. Το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Νομίζουμε μετάνοια είναι απλώς να μην κάνεις το κακό. Όχι. Για να μην κάνεις το κακό, θα πρέπει να κάνεις το αντίθετο καλό. Αν, ας πούμε, ενώ είσαι τσιγκούνης, δεν αρχίσεις να δίνεις ελεημοσύνη, δεν θα είσαι ποτέ. Δεν θα πάψεις ποτέ να είσαι τσιγκούνης. Συνεπώς, Πάτερ μου, δεν είναι μόνο ο αγώνας για την καταπολέμηση των παθών με κυρίαρχο στόχο να ξεριζώσουμε την βασική αιτία που είναι η υπερηφάνεια, αλλά πρέπει παράλληλα να καλλιεργήσουμε και τις αρετές. Ακριβώς. Ποιες είναι οι αρετές σύμφωνα με την διδασκαλία των πατέρων μας? Η βασική αρετή, όπως λένε οι πατέρες, η μία αρετή και ουσιαστική είναι η ταπείνωση. Που είναι ακριβώς το αντίθετο, της μίας και μοναδικής, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, αμαρτίας, που είναι η υπερηφάνεια. Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι για να έχουμε ταπείνωση
πρέπει να πετύχουμε την πνευματική διάσπαση του ατόμου. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Να μας το θυμίσετε λίγο, ναι, γιατί αξίζει. Ναι. Πώς αυτός ο Άγιος Γέροντας έβαζε πραγματικά, ναι, και χρησιμοποιούσε τις κατάλληλες λέξεις και εκμεταλλευόταν αυτόν που έβλεπε. Το άτομο, έτσι, ναι, δηλαδή ο εγωισμός, ναι, δεν εκτοξεύεται ο άνθρωπος. Λέει μία ερώτηση, είναι από το βιβλίο που έχει εκδώσει το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή. Βλέπω, Γέροντα, ότι όλες οι αδελφές με έχουν ξεπεράσει στην αρετή, ακόμα και οι νεότερες. Και απαντάει ο Άγιος, αφού δεν ταπεινώθηκες μόνη σου, ταπεινώθηκες από τους άλλους. Δηλαδή δεν το αφισβητεί, το δέχεται αυτό ο Άγιος. Ξέρεις τι κάνουν όταν θέλουν να στείλουν ένα πύραυλο στο διάστημα? Μετρούν κατεβαίνοντας από τους μεγάλους αριθμούς στους μικρούς. 10, 9, 8, 7, 1, 0. Μόλις φτάσουν στο 0, εκτοξεύεται. Έτσι και εσύ τώρα που έφτασες στο 0, έτσι, και έφτασες στο 0 μέσω των άλλων. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ βασικό θεραπευτικό μέσο για την υπερηφάνεια, και το λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι οι άλλοι. Οι άλλοι μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να ξεριζωθεί η υπερηφάνεια. Αν είναι καλοί, μας το λένε με ωραίο τρόπο και μας βοηθάνε. Αν είναι κακοί, μας το λένε με άγαρμο τρόπο. Αλλά πάλι μας το λένε. Και δεν πρέπει να τους απορρίψουμε. Είτε σου κάνει άγαρμη παρατήρηση κάποιος, είτε καλή, να τη δεχτείς. Και να ψαχτείς μήπως έχει δίκιο. Τις περισσότερες έχουν δίκιο. Γιατί έλεγε ωραία ο Άγιος Παΐσιος, ο καθένας μας, λέει, έχει φάρμακα στις τσέπες του για τους άλλους. Είμαστε έτοιμοι να διορθώσουμε τους άλλους, όλοι. Και όσοι είναι καλοί και όσοι είναι κακοί. Τα έχουν τα φάρμακά τους. Λοιπόν, εσύ αν είσαι έξυπνος, δέξου τα. Είτε τα προσφέρουν με ωραίο τρόπο, είτε με άγαρμο τρόπο. Δηλαδή τις παρατηρήσεις, τους ελέγχους κλπ. Έτσι λοιπόν, αυτή η μοναχή τώρα το κατάλαβε ότι δεν πάει καλά με το ότι οι άλλες την είχαν ξεπεράσει. Ενώ αυτή προφανώς είχε αρκετά χρόνια στο μοναστήρι, δεν ήταν προοδευμένη καθόλου. Γιατί είχε εγωισμό, είχε υπερηφάνεια. Αυτή είναι η αιτία που δεν προοδεύουμε. Το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, υπάρχει κρυμμένος εγωισμός, κρυφή υπερηφάνεια. Γι' αυτό δεν προκόβει ο άνθρωπος πνευματικά. Μπορεί να κάνει νηστείες, προσευχές κλπ. Να είναι τυπικό στις ακολουθίες. Αν δεν φύγει η ρίζα, η πικρή αυτή ρίζα, η ιδέα η μεγάλη που έχουμε, δεν προοδεύει ο άνθρωπος. Γιατί δεν προοδεύει? Γιατί ο Θεός δεν του δίνει τα χαρίσματα, γιατί βλέπει ότι αν του τα δώσει θα υπερεφανευτεί ακόμα περισσότερο. Οπότε, για να εκτοξευθείς, της λέει ο Άγιος, πρέπει να μηδενιστείς. Τώρα λοιπόν που το κατάλαβες ότι πρέπει να γίνεις μηδέν, προχώρησε. Τώρα λοιπόν είναι καιρός να μάθεις και τη φυσική της μεταφυσικής. Γιατί αυτή είχε σπουδάσει φυσική. Ήταν φυσικός πριν γίνει μοναχή. Να σπουδάσεις τη φυσική της μεταφυσικής για να γνωρίσεις πώς θα γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου σου. Έτσι, πολύ χαριτωμένα, παίζει με τις λέξεις όπως συνήθως ο Άγιος. Πώς θα γίνει, Γέροντα? Όταν ασχοληθείς με το άτομό σου, εντός εισαγωγικών η λέξη, και γνωρίσεις τον εαυτό σου, όχι να ασχοληθείς εγωιστικά όπως γίνεται σήμερα, έτσι, αυτοαπασχολούνται οι άνθρωποι, τι θα φάμε, πώς θα ντυθούμε, πώς θα βαφτούμε κλπ., να εντυπωσιάσουμε τους άλλους, αλλά θα ασχοληθείς σε βάθος πνευματικά να αναγνωρίσεις τον αληθινό εαυτό σου, τις κακίες σου δηλαδή και τα πάθη σου. Τον έσω άνθρωπο. Τον έσω άνθρωπο. Εάν ασχοληθείς έτσι με το άτομό σου, θα ταπεινωθείς, γιατί θα δεις ότι είσαι μόνο βρωμιά. Θα δεις όλες τις κακίες, τα πάθη, τα γρουνάκια που έλεγε κάποιος που έχουμε μέσα μας. Και θα γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου σου, γιατί όταν γνωρίσεις τον εαυτό σου έτσι και αρχίσεις να πολεμάς τον εαυτό σου, θα σπάσει αυτό το εγώ, αυτή η αρρώστια. Πρώτο στάδιο της αποθεραπείας λοιπόν είναι όταν συνειδητοποιήσουμε και αποδεχθούμε μέσα από αυτό ότι είμαστε ασθενείς. Ότι είμαστε ασθενείς, ότι είμαστε εμπαθείς, ότι είμαστε ατελείς, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, είναι πολύ βασικό. Αν δεν αποδεχθεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός και ασθενής, δεν πάει ποτέ να αναζητήσει τον γιατρό, τον πνευματικό. Έτσι. Γι' αυτό ακούμε αυτά τα γνωστά, έτσι. Τι να πάω, δεν έχω να πω τίποτα. Καλός άνθρωπος. Μια χαρά, είμαι καλός άνθρωπος. Σε όλους καλό κάνω. Πολλοί θα λέγαμε ότι εγκλωβίζονται στη λογική ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν πείραξα κανέναν. Γιατί ακριβώς δεν έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους. Για κάποιοι τους απαντούν ότι οι πιο πολύ καλοί είναι στην κόλαση. Ναι. Έχουν καλές προθέσεις. Έλεγε ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Έχουμε καλές προθέσεις. Όλοι θέλουμε να είμαστε καλοί. Έτσι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Να θέλεις να είσαι καλός. Πρέπει να προχωρήσεις στο να γίνεις καλός.
Και αυτό θα γίνει εφόσον πρώτα βάλεις διάγνωση. Να δεις ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Ναι. Όπως και ο γιατρός, για να θεραπεύσει μια ασθένεια, θα πρέπει να βρει το μικρόβιο, να βρει την αιτία. Ποια είναι η αιτία. Αν δεν ξέρει την αιτία και χτυπάει έτσι στον αέρα, δεν πρόκειται να θεραπευτεί. Διάγνωση λοιπόν. Να βάλεις διάγνωση, να δεις τα αίτια, να δεις τα πάθη τα οποία σε καταδυναστεύουν. Όταν λοιπόν λέει γνωρίσεις το άτομό σου, θα ταπεινωθείς και θα γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου σου, θα φύγει ο εγωισμός δηλαδή, η περηφάνεια, γιατί η ρίζα όλων των παθών και της αμαρτίας, της κακοδαιμονίας μας είναι ο εγωισμός, η περηφάνεια. Θα βγει η πνευματική ενέργεια. Ποια είναι η πνευματική ενέργεια τώρα? Είναι αυτό που έχουμε πάρει από το Θεό στο βάφτισμά μας. Πήραμε μια τεράστια πνευματική ενέργεια, η οποία λέγεται Θεία Χάρις, βαπτισματική Θεία Χάρις. Αυτή η ενέργεια τώρα έχει, όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, έχει καπακωθεί, έχει θαυτεί, έχει μπαζωθεί, όπως έλεγε, κάτω από σκουπίδια, τόνους σκουπιδιών, που είναι τα πάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη. Έχει εγκλωβιστεί λοιπόν. Έχει εκεί. Αν φύγουν τα πάθη, ελευθερώνεται η Χάρις. Αν φύγουν τα μπάζα λοιπόν. Αν φύγουν τα μπάζα, φανερώνεται η Θεία Χάρις. Και αυτό είναι η κάθαρση που είπατε, να φύγουν τα μπάζα. Να φύγει η μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάποιον τι, έτσι, η ίεση και η περηφάνεια. Και αφού γίνει αυτό, διασπάται το άτομο, φεύγει ο εγωισμός, η περηφάνεια, φανερώνεται η πνευματική ενέργεια, η χάρη στο Υιού Πνεύματος, και θα πεταχτεί στο διάστημα. Αυτό που λέμε σήμερα έτσι και θαυμάζουμε τους χαρισματούχους, έτσι, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, οι οποίοι λέει είχαν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Να γνωρίζουν τι σκέφτεσαι. Και να σου απαντάνε σε αυτό που σκέφτεσαι. Ενώ εσύ δεν έχεις πει τίποτε, σου απαντάει. Και λες, γέροντα, καλά, πού το ξέρεις? Είναι διορατικό χάρισμα αυτό, έτσι. Ή προορατικό χάρισμα. Να προλέγει τι θα σου συμβεί μετά από 50 χρόνια και να σου συμβαίνει μετά από 10 χρόνια. Ή να βλέπεις τα βάθη των ωκεανών, όπως ο Άγιος Πορφύριος. Κάποια στιγμή παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα υποβρύχιο που ήταν στα βάθη του ωκεανού, σε ένα πνευματικό του παιδί. Και του λέει, προσέξε, πού πάτε, θα πέσετε πάνω στο βράχο, δεν το βλέπετε? Το είδε ο Άγιος Πορφύριος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το υποβρύχιο θα καρφωνόταν στο βράχο. Και δεν το είχαν δει αυτοί και τους προειδοποίησε. Αυτό είναι το διορατικό χάρισμα, έτσι, είναι αυτό το χάρισμα, το οποίο προσέξτε τώρα, το έχει δώσει ο Θεός. Τα χαρίσματα τα δίνει ο Θεός. Από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε, παίρνουμε τη Θεία Χάρη και δυνάμει έχουμε όλα τα χαρίσματα. Αλλά δεν φανερώνονται αυτά μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ξεπαζώσει. Αν αρχίσει να ξεπαζώνει, όλο και περισσότερο θα φανερώνονται αυτά τα χαρίσματα. Και έτσι μιλάμε για χαρισματούχο άνθρωπο. Δεν είναι κάποιο θαύμα δηλαδή ουσιαστικά. Yeah. Αυτό είναι η δωρεά του Θεού που δίνεται σε όλους τους βαφτισμένους, αλλά δυστυχώς επειδή είμαστε βρώμικοι και έχουμε καπακώσει όλα αυτά τα χαρίσματα και το Θείο Φως, δεν τα ζούμε. Δεν ζούμε τα θαύματα, δεν ζούμε τις χαρισματικές αυτές καταστάσεις. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η διάσπαση του ατόμου, έτσι βγουν τα μπάζα, φανερωθεί η Θεία Χάρις, τότε μπαίνει ο άνθρωπος σε πνευματική τροχιά. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος να εργάζεται τις αρετές. Την ταπείνωση που είπαμε είναι η βασική αρετή, την αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις αγάπη αν δεν έχεις ταπείνωση. Γιατί η αγάπη τι κάνει, τον άλλον τον βάζει μπροστά και κάθεται πίσω. Για να το κάνεις αυτό, να βάζεις τον άλλο πρώτο και να πας εσύ τελευταίος, πρέπει να έχεις ταπείνωση. Αν δεν έχεις ταπείνωση δεν μπορείς να έχεις αγάπη. Επίσης, την σιωπή, την εγκράτεια, την συγχωρητικότητα, όλα αυτά είναι ένα πακέτο, έτσι, που το λέμε με ένα όνομα, το λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ο και καθαρμένος άνθρωπος, που είναι ο υγιής άνθρωπος, ο πνευματικά υγιής άνθρωπος, έχει αυτόν τον καρπό, δηλαδή αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Γιατί σήμερα όλοι οι άνθρωποι είναι, σχεδόν όλοι, να μην πούμε όλοι, έχουν πρόβλημα με τα κιλά τους, ιδίως σε εμάς στις δυτικές κοινωνίες, είναι υπέρβαροι. Γιατί δεν υπάρχει εγκράτεια. Γιατί όμως δεν υπάρχει εγκράτεια? Λένε είναι πρόβλημα του μυαλού. Δεν είναι τόσο του μυαλού.
είναι η απουσία της χάρης. Γιατί η Θεία Χάρη σε κάνει εγκρατή και δεν γίνεσαι δούλος στην κοιλία, στη γαστέρα. Αν δεν υπάρχει ενεργός η Θεία Χάρης, έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει εγκράτεια, αληθινή εγκράτεια. Δεν μπορεί να έχει χαρά, δεν μπορεί να έχει ειρήνη, δεν μπορεί να έχει αγάπη. Να, σήμερα όλοι μιλάνε για αγάπη, και ποιος ουσιαστικά αγαπάει τον άλλο? Κανένας. Ποιος νοιάζεται για τον άλλο, λέει ο Άγιος Παΐσιος? Κανένας δεν νοιάζεται ουσιαστικά. Γιατί η αγάπη, η αληθινή αγάπη, είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που λέμε και είναι σημαντικό που θίξατε. Αγάπη χωρίς την αλήθεια είναι και απάθη. Ναι. Γιατί υπάρχει μία σήμερα πλέρια, θα λέγαμε, προβολή της λέξης αγάπη σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και στον χώρο των θρησκειών. Όλοι μιλούν για αγάπη. Υπάρχει η αγαπολογία, η οποία δεν είναι βέβαια η αληθινή αγάπη, αλλά ουσιαστικά είναι η νοθεία της αγάπης και η χρησιμοποίηση της αγάπης λεκτικά για να πετύχουμε τους αντίχριστους σκοπούς μας, έτσι, όσοι το κάνουν αυτό δηλαδή. Να χτυπήσουμε την πίστη και την ορθοδοξία χρησιμοποιώντας την αγάπη, έτσι, και ο οικουμενισμός και όλες και οι διαστροφές ακόμη και οι ομοφυλόφιλοι, έτσι, όλοι αυτοί μιλάνε για αγάπη και ουσιαστικά βέβαια καλλιεργούν το μίσος. Και το πνεύμα της εποχής βεβαίως που προβάλλει τον δικαιωματισμό υποτίθεται και ενδιαφέρεται υποτίθεται για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, τελικά ενθαρρύνει και καλλιεργεί τα πάθη. Ακριβώς. Και όλα αυτά που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όσο πιο πνευματικός είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Και όταν γίνει αληθινά πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Το πιστεύει. Έχει μόνο υποχρεώσεις και ουσιαστικά έχει τη μία υποχρέωση που είναι να αγαπάει. Να αγαπάει αληθινά τους άλλους. Όλα αυτά τα λεγόμενα δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Είναι προϊόν των αθέων, έτσι, και της άθεης κουλτούρας, όπως και η άθεη παιδαγωγική και ψυχολογία, που ακριβώς οδηγεί στην αυτονόμηση, στην προσπάθεια. Η οποία καλλιεργείται, όπως είπαμε σήμερα, έντονα από το σπίτι μέχρι το σχολείο και στην ίδια την κοινωνία και σαν ιδεολογία, σαν σύστημα, την ενθαρρύνουν όλα τα πολιτικά ρεύματα, δυστυχώς σήμερα στη δική κοινωνία, γι' αυτό είμαστε και σαν διέξοδα, πάτερ μου. Ναι, ακριβώς, γιατί αυτά θρέφουν τον εγωισμό και αυτό ακούγεται ευχάριστα, όπως ακούγεται ευχάριστα, ας πούμε, το ναρκωτικό σε έναν ναρκωμανή. Όταν του δώσεις το ναρκωτικό, το χαίρεται, έτσι. Έτσι και ένας εγωιστής χαίρεται να του λένε, έχεις δικαίωμα εδώ, έχεις δικαίωμα εκεί, αξίζεις, είσαι και ο πρώτος, είσαι το κέντρο του κόσμου. Και ουσιαστικά τι κάνουν, τρέφουν τον καρκίνο. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά. Στον και έτσι βιώνουμε μία καθημερινότητα όπου ζούμε ακριβώς αυτή την αντισταυρική, θα λέγαμε, ζωή. Γιατί, πάτερ μου, κανείς δεν θέλει να ζορίζεται. Ποιος θα ήθελε να είχε να επομιστεί ένα φορτίο, ακόμη και αν ήξερε ότι αυτό είναι το φάρμακο, παρότι τα φάρμακα είναι πάντοτε πικρά. Πώς θα μπορούσαμε τελικά σήμερα, κλείνοντας στη σημερινή πραγματικότητα, μιλώντας για τη θεραπευτική, την ορθόδοξη του εγώ μας, πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι πρέπει να περάσουμε από ένα σταυρικό τρόπο ζωής, σταυρώνοντας τα πάθη τελικά, για να φτάσουμε και στην Ανάσταση, δηλαδή να μιμηθούμε και το Χριστό που ενανθρώπισε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Yeah. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Το βασικό είναι, όπως είπαμε, η πίστη. Να πιστέψουμε στον Χριστό. Το πρώτο είναι αυτό και το βασικό. Και από εκεί και μετά, αν πιστέψουμε στον Χριστό και στα λόγια του Χριστού και τα πάρουμε ως οδηγό στη ζωή μας, μετά θα μπούμε σε αυτή τη θεραπεία. Ο Χριστός γυρνούσε, λέει, στον κόσμο και έλεγε: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του. Αυτά είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Σηκώνω το σταυρό μου σημαίνει: είμαι έτοιμος να δεχτώ κάθε ταλαιπωρία προκειμένου να είμαι με τον Χριστό. Μπορεί να είναι ειρωνία αυτό, να είναι εξευτελισμός, όπως γίνεται σήμερα, να είναι περιθωριοποίηση. Ένας που πιστεύει στον Χριστό σήμερα συνήθως μπαίνει στο περιθώριο. Έτσι, τα πανεπιστήμια μας, πανεπιζήμια τα έλεγε κάποιος, έχουν αλωθεί, ας πούμε, σήμερα
από τους Ιωνιστές και δεν προχωράει κανείς που δηλώνει πιστός, πολύ δύσκολο θα προχωρήσει. Ή που δεν θα μπει στις κάστες τους και θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί, έτσι, μασόνος κλπ. Και όλα τα άλλα, ας πούμε, να πούμε κέντρα εξουσίας, αυτά που κυριαρχούν στον κόσμο σήμερα, έχουν ουσιαστικά αλωθεί από τον πονηρό. Ένας λοιπόν που θα πει εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό, θα σηκώσει σταυρό, θα περιθωριοποιηθεί και αργότερα ίσως και θα διωχθεί, θα κινδυνέψει και η ζωή του. Για να αγωνιστούμε τώρα να γίνουμε άνθρωποι του Χριστού, θα πρέπει να το σηκώσουμε αυτό το φορτίο και να είμαστε έτοιμοι και να σταυρωθούμε ακόμα για τον Χριστό. Τώρα, στην Ορθόδοξη Θεραπευτική, για να το συνοψίσουμε, χρειάζονται δύο πράγματα. Οι δύο βασικοί πυλώνες είναι, αφενός μεν ο προσωπικός αγώνας, η σταύρωση, η προσωπική, η κακοπάθεια, η οποία σημαίνει άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, μετάνοιες, για να αποβληθεί η φιλαυτία, η οποία γεννιέται από την υπερηφάνεια, να χτυπηθεί η φιλιδονία. Αν ο άνθρωπος δεν νηστεύει, δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γαστέρα και τα υπότιγαστέρα, τα σαρκικά πάθη. Αν ο άνθρωπος δεν κακοπαθεί σωματικά, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τη φιλιδονία. Σήμερα η εποχή μας είναι κατεξοχήν ειδονιστική. Οι άνθρωποι έχουν υποδουλωθεί στα σαρκικά πάθη, γιατί ακριβώς δεν ασκούνται, δεν νηστεύουν, δεν κακοπαθούν σωματικά, εν μέτρο βέβαια, δεν έχουν πνευματικό οδηγό εν πωλής, δεν κάνουν την κατά Χριστόν άσκηση, οπότε ταλαιπωρούνται από την κυριαρχία της σάρκας, δηλαδή του σαρκικού φρονήματος. Αφενός λοιπόν χρειάζεται η άσκηση, αφετέρου χρειάζεται ο Θεός, η χάρις του Θεού, η οποία θα συνεργαστεί με τον άνθρωπο, ή μάλλον ο άνθρωπος θα συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη, ασκούμενος, και αυτό σημαίνει θα κάνει μυστηριακή ζωή, έτσι, γιατί η χάρη δίνεται δια των μυστηρίων. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες, δηλαδή ασκητική και μυστηριακή ζωή. Μάλιστα. Και έτσι φεύγει και η υπερηφάνεια και ο εγωισμός και η φιλαυτία και όλα αυτά τα πάθη. Νομίζω, Πάτερ μου, έτσι δώσατε το στίγμα κλείνοντας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για πάρα πολύ σημαντικά λόγια μέσα από τη διαδικασία αυτή, όπου ο στόχος τελικά είναι να μας οδηγήσει αυτή η θεραπευτική η Ορθόδοξη στο Θεό. Αυτός είναι και ο τελικός στόχος. Βεβαίως, να ευχηθούμε λοιπόν με την σε ευλογίες των Αγίων. Στην πνευματική υγεία, ναι, και να εύχεστε κι εσείς. Και αν με επιτρέπετε να πω, όχι Βεβαίως. Μόνο μετά θάνατον, γιατί το έχουμε παραξηγήσει μερικοί, ότι η Εκκλησία θα μας δώσει μια ευτυχία μετά θάνατον. Όχι. Εδώ και τώρα. Σε αυτή τη ζωή θα έχεις την. Ο παράδεισος και η κόλαση αρχίζει και από εδώ. Αρχίζει και από εδώ, να το πούμε και αυτό. Στη δόξα του Θεού και στην μακαριότητα του Θεού αρχίζει από εδώ. Με λίγα λόγια, και η πραγματική χαρά που τη δικαιούμαστε ως άνθρωποι και σε αυτή την επίγεια ζωή μπορούμε να τη γευθούμε μέσα από τον κόπο και το σταυρό αυτόν που είναι θεραπευτικός. Ακριβώς. Είναι μέσα από τη σταυρική. Γιατί και μέσα από την πίστη μας δεν αρνείται τη χαρά. Ίσως είναι και αυτή η πραγματική χαρά. Μα είπαμε ότι είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος η χαρά. Και αν έχεις το Πνεύμα του Άγιου, που αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, θα έχεις χαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις χαρά χωρίς Άγιο Πνεύμα. Να εύχεστε, Πατρ Σάβα, ο Θεός να μας δυναμώνει εδώ στον κόσμο και εμείς, οι λαϊκοί, να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και αν είναι να γονατίσουμε τις δυσκολίες, να θυμηθούμε τον Θεό γονατισμένοι. Να δοξάζουμε τον Θεό και στις δυσκολίες και δεν θα μας λείψει ποτέ η χαρά. Την ευχή σας.